Να πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι από το χώρο της υγείας. Είναι και ο κύριος Γιώργος Μανουσάκης, είναι ο πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Φαντάζομαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση αρχικά, κύριε Μανουσάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή του κόσμου και στο σημερινό συλλαλητήριο, έτσι. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή και ήταν μεγαλύτερη από το προηγούμενο Πακρίτιο Συλλαλητήριο που είχε γίνει το Φεβρουάριο φέτος στο κέντρο του Ηρακλείου. Σήμερα ήταν ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Ήμασταν από όλη την Κρήτη, λεωφορεία από το Ταχανιά, το Ρέθυμνο, τη Σιτία, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο. Και εμάς από τον Άγιο Νικόλαο η συμμετοχή ήταν διπλάσια από αυτήν που είχαμε στο προηγούμενο Πακρίτιο Συλλαλητήριο. Ήμασταν περισσότερα από 100 άτομα από τον Άγιο Νικόλαο και το Μεραμπέλο. Εμείς το επόμενο διάστημα έχουμε και τη δική μας κινητοποίηση σε 2 εβδομάδες, σε 2 Πέμπτες. 5η 14 Δεκεμβρίου στην πλατεία του Αγίου Νικολάου θα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και για την υπεράσπιση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Από κινητοποίηση σε κινητοποίηση, κύριε Μανουσάκη, αλλά λύσεις δεν βλέπουμε να δίνονται. Εσείς φωνάζετε, διεκδικείτε, αλλά οι λύσεις παραμένουν άφαντες ουσιαστικά. Ο στόχος είναι να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Το αν θα αλλάξουν ένα διοικητή ή αν θα δώσουν μια μεμονωμένη λύση με μπλοκάκια όπως το Βενιζέλιο, ουσιαστικά το πρόβλημα δεν το λύνει. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πιεστεί και εμείς αυτό προσπαθούμε και ο λαός αυτό προσπαθεί και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις μας, να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική απέναντι στην υγεία. Η χώρα μας είναι από τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δημόσιες δαπάνες για την υγεία και είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Έτσι ο κόσμος αναγκάζεται και πληρώνει από την τσέπη του. Αυτό τώρα με αυτή την κυβέρνηση και στο προηγούμενο διάστημα αλλά ακόμα τώρα γίνεται ακόμα πιο έντονο, το βλέπουμε, μετά τον κορονοϊό, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, τα προβλήματα έχουν οξυνθεί πολύ περισσότερο. Ο κόσμος δεν εξυπηρετείται, δεν μπορεί να χειρουργηθεί και αυτοί που δεν μπορούν να χειρουργηθούν εκ των πραγμάτων οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα που γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική για αυτό το στόχο. Έχει αυτό το στόχο την ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα. Αν η κυβέρνηση έλεγε αλήθεια που δεν λέει, ας πούμε, ότι θέλει ισχυρό δημόσιο τομέα υγείας, θα έδινε αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών, των γιατρών και των άλλων κατηγοριών εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και θα βελτίωνε τις συνθήκες εργασίας, θα σταμάτησε όλη αυτή η κατάσταση απαράδεκτη με τα εντέλεσθε, με την επιβολή που οδηγεί πρώτον να βγαίνουν οι προκηρύξεις κενές, άγονες, να ζητάμε γιατρούς και να μην υπάρχουν γιατροί. Στο Λασίθι βγήκε φέτος μια προκήρυξη τον Απρίλιο με 15 θέσεις και είναι ζήτημα αν θα καλυφθούν οι 3 από αυτές. Έτσι, και οδηγεί αυτή η κατάσταση και στις παραιτήσεις. Αναφερθήκατε και εσείς πριν σε παραιτήσεις. Έχουν υπάρξει παραιτήσεις και σε άλλα νοσοκομεία. Εμείς πρόσφατα έχουμε την παραίτηση τη διευθύντρια των νοσολογικού στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που δεν μπόρεσε, κυρία Παπαντονάκη, που δεν μπόρεσε να αντέξει και αυτή άλλο αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει. Τα συλλαλητήρια, οι διαδηλώσεις αρθρίζονται και ασκούν πίεση. Και εμείς πιστεύουμε ότι όλη αυτή η πίεση κάποια στιγμή θα αναγκάσει την κυβέρνηση να κάνει κινήσεις αλλαγή τη πολιτική. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξει. Η αλήθεια είναι, κύριε Μανουσάκη, ότι σχολιάζαμε ότι και ο Υπουργός Υγείας έχει έρθει ήδη 2 φορές στην Κρήτη με δεδομένες και τις πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις αλλά και τις πολύ ισχυρές αντιδράσεις, οι οποίες καταγράφονται από ολόκληρο το νησί για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, όχι μόνο για το Βενιζέλιο το οποίο είχε επισκεφθεί. Και η αλήθεια είναι, κύριε Μανουσάκη, επίσης, ότι στην Ανατολική Κρήτη το ένα νοσοκομείο ουσιαστικά στηρίζει το άλλο. Δηλαδή, τα κενά του ενός μπορεί να στηρίζονται στο άλλο και τώρα βλέπουμε ότι ακόμα και όλη αυτή η κατάσταση αποδομείται ακόμη περισσότερο. Ουσιαστικά γίνεται το αντίθετο πλέον. Δηλαδή τα κενά του ενός νοσοκομείου αρθρίζονται και πηγαίνουν στο άλλο νοσοκομείο και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα κενά. Με αποτέλεσμα στο τέλος τα νοσοκομεία του Νομού Λωστίου δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν τους ασθενείς ή μάλλον θα τους εξυπηρετούν ελάχιστα. Και στο τέλος η μεγαλύτερη πλειονότητα των ασθενών θα καταλήγουν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι, είναι
το νοσοκομείο που έχει τις κεντρικές δομές του νομού, τη μονάδα εντατικής θεραπείας, τη μονάδα τεχνητού νεφρού, την αιμοδοσία, και έχει μια λειτουργία, είχε μέχρι σήμερα δηλαδή, μέχρι πρόσφατα, μια λειτουργία που τουλάχιστον μπορούσε και κρατούσε κάποια από τα περιστατικά ή τα περισσότερα από τα περιστατικά στο νομό Λασιθίου. Πλέον με τις εξελίξεις που έχουμε το επόμενο διάστημα, όλο αυτό καταραίει και ξεκινάει από την κατάσταση στο αναισθησιολογικό τμήμα, όπου... Τι γίνεται με τους αναισθησιολόγους, αυτό θέλουμε λίγο να μας πείτε. Αν επαρκούν ή αν μετά την παρέτηση θα έχετε και φυγή και άλλων αισθησιολόγων προς την Ιεράπετρα, προς τη Σιτία, τι γίνεται? Κοιτάξτε, μετά την παρέτηση, κυρίες Παπαδονάκη, εκ των πραγμάτων έχουν μείνει τρεις αναισθησιολόγοι, δεν μπορούν να μπαίνουν τακτικά χειρουργεία, έχουν σταματήσει τα τακτικά χειρουργεία. Και η επόμενη κίνηση είναι ότι αρχές του χρόνου φεύγει 1η Ιανουαρίου ένας ακόμα γιατρός που έχει εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο στην Ιεράπετρα και επιθυμεί να μετακινηθεί κάνοντας χρήση του σχετικού νόμου στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Θα μείνει λοιπόν από 1η του νέου έτους στο νοσοκομείο Γυναικολόγου με δύο αναισθησιολόγους και εφόσον βγει η προκήρυξη σε βαθμό διευθυντής της νοσοκομείας Σιτίας και Ιεράπετρας, θα φύγουν και άλλοι δύο αναπομείνοντες αναισθησιολόγοι, το νοσοκομείο θα μείνει χωρίς κανένα γιατρό. Ο λόγος που οι γιατροί φεύγουν και θέλουν να φύγουν από το νοσοκομείο οι λόγοι είναι μειχτοί, δηλαδή δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο, είναι και η γενικότερη κατάσταση που υπάρχει. Είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς, είναι οι πιέσεις που ασκούνται από το διοικητή και το διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, που εμείς βγάλαμε και μια ανακοίνωση και ζητούμε την παραίτησή τους. Αλλά και αυτό εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο εντατικοποίησης που υπάρχει από την κυβέρνηση, που παίρνει γιατρούς από το Βενιζέλιο του πάει στο Ρέθυμνο. Από εμάς είχαν φύγει οι παθολόγοι και τους πήγανε με εντέλεστε να κάνουν εφημερίες στη Σιτία. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες έχει επανέλθει αυτό το σενάριο. Ναι. Για να πάλι να μετακινηθούν από το διοικητή της 7ης ΠΗ, είπε που ζήτησε να μετακινηθούν από το νοσοκομείο γυναικολόγου παθολόγοι με εντέλεστε να πάνε στη Σιτία να κάνουν εφημερίδες. Στη Σιτία, κύριε Μανουσάκη, όπου είχαμε και εκεί παραιτήσεις αυτές τις μέρες, έτσι. Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια διοικήτρια, ο γενικός διευθυντής. Ναι, ήταν παραιτήσεις από διοικητικές θέσεις. Mm-hmm. Βεβαίως και αυτές έχουν τη δική τους σημασία, αλλά δεν έχουν άμεση σχέση με τις παραιτήσεις των γιατρών που κατευθείαν δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία των νοσοκομείων. Αυτό είναι το άσχημο. Οι άνθρωποι που δεν αντέχουν άλλο στο ΕΣΥ και φεύγουν από αυτό. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εμείς εκτός από γιατρούς έχουμε και νοσηλευτές που έχουν φύγει και άλλες ειδικότητες που δεν αντέχουν τις χαμηλές αμοιβές. Αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Νοσηλεύτριες μόνιμες έχουν παραιτηθεί για να πάνε συμβασιούχες σχολικές νοσηλεύτριες. Αυτό σας λέω μόνο. Παλιά η μονιμότητα στο δημόσιο ήταν η γη της επαγγελίας για πολλούς ανθρώπους. Τώρα πλέον η μονιμότητα μπαίνει στην άκρη σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, σε σχέση με τις αμοιβές που είναι πάρα πολύ κακές στα νοσοκομεία, δυστυχώς. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο νομό Λασιθίου, να μην υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός και μεταξύ μας αντιπαραθέσεις και κόντρες. Χρειάζεται συζήτηση. Από εκεί και πέρα, μέσα στη δική μας στάση και δική μου στάση στο Διοικητικό Συμβούλιο και τώρα και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και η απόφαση που πήρε η Γενική μας Συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, είναι στην κατεύθυνση ότι θα πρέπει να διαφυλαχτεί η λειτουργία του νοσοκομείου γυναικολόγου, να μην κλείσει ουσιαστικά το νοσοκομείο, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν οι προκηρύξεις και στα άλλα νοσοκομεία γίνονται με το σκεπτικό του να προσελκύσουν νέους γιατρούς και όχι με το σκεπτικό να πάρουμε τους γιατρούς από το δίπλα νοσοκομείο για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Αυτή είναι μια τακτική αδιέξοδη, θέλει προσοχή, θέλει συζήτηση. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες της προσπάθειας. 14 Δεκεμβρίου ελπίζουμε ότι ο κόσμος του Αγίου Νικολάου, μπροστά σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας, θα δραστηριοποιηθεί και θα δώσει βροντερό παρόν στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή. Εδώ είμαστε και για εμείς... να συζητάμε και για να προβληματιζόμαστε και να αναζητούμε λύσεις. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για το διαχρονικό σας ενδιαφέρον στα θέματα της υγείας. Μακάρι και οι διοικούντες να έδειχναν το ίδιο ειλικρινές και σοβαρό ενδιαφέρον. Εύχομαι να φτάσει η ευχή εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ.